Και το έργο αυτό, από ό,τι γράφουν τα, αν τα διαβάσατε, ό,τι γράφουν αυτά που λένε ότι το πήρε να τελειώσει σε 4 μήνες και ότι πληρώθηκε, έχει σχεδόν θα πληρωνόταν σε 4 μήνες. Ναι. Εσείς σε ποιον μεταβιβάσατε, κύριε Φλαμπουράρη, τις μετοχές σας? Στο διευθύνοντα σύμβουλο και στον πρόεδρο. Δηλαδή τώρα στο πόθεν έσχεσαι σας δεν υπάρχουν μετοχές. Στο καινούργιο που θα υποβάλει. Στο καινούργιο που θα υποβάλει. Βέβαια, δεν θα υπάρχουν. Κύριε Υπουργέ, τι είναι λοιπόν αυτό το δημοσίευμα, κατά τη δική σας εκτίμηση? Εγώ νομίζω το δημοσίευμα ότι είναι μια προσπάθεια από τη συγκεκριμένα κύκλωμα να σπηλώσει το ΣΥΡΙΖΑ μέσω των στελεχών του ή τα στελέχη του μέσω το ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ώστε να δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο, όχι από κακία πάντως. Κατά τη γνώμη μου, για να φύξει έτσι, το ήθος και το... Κύριε Υπουργέ, να είμαστε συγκεκριμένοι. Εμείς, από ό,τι ξέρουμε, η μεταβίβαση των μετοχών πάει στην εφορία, όχι στο ΓΕΜΗ. Έχει πάει. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει αυτό. Έχει, πάει στο ΓΕΜΗ. Δηλαδή, όχι, η μεταβίβαση της εταιρείας γίνεται και τον επόμενο χρόνο... Τον επόμενο χρόνο είναι η πρώτη δόση στην εφορία. Μάλιστα. Διότι αν ήταν να πληρώνεις αμέσως δεν μπορούσε το να γίνει. Το βασικό είναι ότι εσείς λέτε ότι πια δεν είστε μέτοχος, έχετε μεταβιβάσει τις μετοχές σας. Αυτό σας λέω. Επομένως είστε καθαρός σε αυτό. Μάλιστα. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ. Κύριε Φλαμπουράρη, καλημέρα. Αλλά θέλω να πω και στο σταθμό σας, εκτός αν έχει την τιμή, αν θέλει να με πάρει ο ίδιος ο κύριος Αλαφούς, που ξέρει από τέτοια πράγματα, να το εξηγήσω ότι δεν πρέπει ο σταθμός σας, ο οποίος είναι ο πιο λαύρος εναντίον μου, έτσι, να μεταδίδει τέτοια... το ξεκαθαρίσατε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Φλαμπουράρη, κληθήκατε γι' αυτό ακριβώς το λόγο από την εκπομπή, να μιλήσετε και να πείτε ακριβώς τι έχει συμβεί. Αν είναι εγώ λέμε πως ήταν της εκπομπής, να είναι όλοι του σταθμού αυτή η αντίληψη. Τώρα θα πέσει και η άποψή σας τώρα, κύριε Υπουργέ, και αυτά που είπατε. Αυτό είναι καλύτερο, νομίζω. Σας ευχαριστούμε, καλή σας μέρα. Καλημέρα.